Οι σοβιετικές αρχές ήταν ανελέητες. Μέσα στη φλεγόμενη πόλη, γράφει ο Τσουίκοφ, δεν υποφέραμε τους δειλούς, δεν υπήρχε θέση για αυτούς. Στρατιώτες και πολίτες προειδοποιούνταν με την παράθεση από τον Στάλιν των λόγων του Λένιν. Αυτοί που δεν βοηθούν τον κόκκινο στρατό με κάθε τρόπο είναι προδότες και θα σκοτωθούν χωρίς έλεος. Κάθε συναισθηματισμός είχε απορριφθεί. Στην αρχή η επιβολή της θηριώδους πειθαρχίας ήταν δύσκολη. Μόλις στις 8 Οκτωβρίου μπόρεσε το πολιτικό τμήμα του μετόπου του Στάλινγκραντ να αναφέρει στη Μόσχα ότι η ητοπαθής διάθεση έχει σχεδόν εξαλειφθεί και ο αριθμός των περιστατικών προδοσίας μειώνεται. Το ότι το σοβιετικό καθεστώς ήταν σχεδόν το ίδιο ανελέητο προς τους ίδιους τους στρατιώτες του όσο ήταν και προς τον εχθρό φανερώνεται από το συνολικό αριθμό των 13.500 εκτελέσεων τόσο συνοπτικών όσο και ύστερα από δικαστική απόφαση κατά τη διάρκεια της μάχης του Στάλινγκραντ. Οι ασθενέστερες μονάδες του Τσουίκοφ ήταν οι ειδικές ταξιαρχίες της πολιτοφυλακής που είχαν σχηματιστεί κυρίως από εργάτες των εργοστασίων του βόρειου τμήματος του Στάλινγκραντ. Πίσω τους, για να τους εμποδίζουν την υποχώρηση, τοποθετούνταν ομάδες αποκλεισμού, αποτελούμενες από καλά οπλισμένους εθελοντές της Κομσομόλ ή αποσπάσματα της NKVD. Στην περίπτωση της 124ης ειδικής ταξιαρχίας που βρέθηκε αντιμέτωπη με την 16η μεραρχία Πάντσερ στο Ρίνοκ, μεγάλη σε έκταση λαϊκή αγορά σε μόνιμη βάση που περιλαμβάνει εκατοντάδες μικρομάγαζα κάθε είδους, πάγκους μικροπολιτών, καντίνες για πρόχειρο φαγητό και ποτό, ένα είδος μόνιμου παζαριού δηλαδή, στις ρωσικές πόλεις μεγαλύτερου μεγέθους υπάρχουν συνήθως πάνω από ένα ρίνοκ. Οι ομάδες αποκλεισμού υποχρέωναν όσους έσπαζαν κάτω από την πίεση της μάχης να δραπετεύουν προς τον εχθρό. Μερικές φορές οι λιποτάκτες εκτελούνταν μπροστά σε ένα κοινό μερικών εκατοντάδων συστρατιωτών τους από την ίδια μεραρχία. Το πιο σύνηθες όμως ήταν να απομακρύνεται ο καταδικασμένος από μια ομάδα της NKVD σε ένα βολικό σημείο τον μετόπισθεν. Εκεί τον διέταζαν να γδυθεί ώστε να μπορέσουν να ξαναχρησιμοποιηθούν οι στολοί και οι μπότες του. Το ειδικό τμήμα της 45ης μεραρχίας Τυφεκιοφόρων πρέπει να είχε στις τάξεις του ασυνήθιστα άστοχους σκοπευτές που ενθαρρύνονταν να κάνουν τη δουλειά τους με μία έξτρα μερίδα βότκας. Σε μία περίπτωση τους διέταξαν να εκτελέσουν ένα στρατιώτη για αυτοτραυματισμό. Γδύθηκε όπως συνήθως, εκτελέστηκε και ρίχτηκε στον κρατήρα μιας οβίδας. 2 ώρες αργότερα, με τα εσώρουχα γεμάτα πυγμένα αίματα και λάσπη, ο στρατιώτης γύρισε παραπέοντας στο τάγμα του. Αναγκάστηκαν να καλέξουν ξανά το ίδιο εκτελεστικό απόσπασμα για να τον πυροβολήσει και πάλι. Οι αυτοτραυματισμοί θεωρούνταν λιποταξία λόγω ατιμίας. Ο έσχατος αυτοτραυματισμός ήταν η αυτοκτονία. Όπως και στη Βέρμαχτ, οι σοβιετικές αρχές την όριζαν ως σημάδι δειλίας ή προϊόν μη υγιών διαθέσεων. Η NKVD και το πολιτικό τμήμα του μετόπου του Στάλινγκραντ έδιναν ιδιαίτερη προσοχή σε οποιονδήποτε υπαινιγμό για αντισοβιετική δραστηριότητα. Οι περισσότερες περιπτώσεις, που συνήθως αφορούσαν σε περιστατικά τα οποία συνέβαιναν πίσω από την πρώτη γραμμή, καταγγέλλονταν πιθανότατα από άλλους κληρωτούς. Ένας πολίτης του Στάλινγκραντ που υπηρετούσε στο 178ο τάγμα εκπαίδευσης και τόλμησε να πει ότι θα πάγωναν και θα λιμοκτονούσαν όταν ερχόταν ο χειμώνας, συνελήφθη γρήγορα χάρη στην πολιτική συνείδηση των εκπαιδευόμενων ΚΑΠΑ και ΙΟΤΑ. Ακόμα και η καθημερινή πολιτική του διοικητικού έργου επιβεβαίωνε την εντύπωση ότι οι στρατιώτες θεωρούνταν αναλώσιμα αντικείμενα. Γιατί η αναπλήρωση των αρβιλών και των στολών των στρατιωτών της πρώτης γραμμής του Στάλινγκραντ δεν γινόταν από τις αποθήκες της επιμελητίας του στρατεύματος, γινόταν από τους νεκρούς συντρόφους τους. Άνδρες στέλνονταν τη νύχτα στην νεκρή ζώνη για να γδύσουν τα πτώματα, μέχρι τα εσώρουχα. Το θέαμα των σκοτωμένων συντρόφων τους, αφημένων ημίγυμνων σε κοινή θέα, αηδίαζε πολλούς. Οι πολλές χιλιάδες γυναίκες και παιδιά που είχαν παραμείνει στην πόλη αναζητούσαν καταφύγιο στα υπόγεια των ερυπείων, σε οχετούς και σπηλιές. Βρίσκονταν μπροστά σε μια ουσιαστική αδυναμία εξέβρεσης τροφίμων και νερού. Κάθε φορά που σιγούσαν οι κανονιοβολισμοί, ξεπρόβαλαν από τις τρύπες της γης για να κόψουν κομμάτια σάρκας από τα νεκρά άλογα.
Πρώτα-πρώτα στο ψαχούλεμα για φαγητό ήταν τα παιδιά. Οι Γερμανοί στρατιώτες χρησιμοποιούσαν τα ορφανά του Στάλινγκραντ. Καθημερινές αποστολές, όπως το γέμισμα των παγουριών, ήταν επικίνδυνες, όταν οι Ρώσοι ελεύθεροι σκοπευτές παραμόνευαν την κάθε κίνηση. Έτσι, με την υπόσχεση ενός ξεροκόμματου, έστελναν παιδιά της Ρωσίας, αγόρια και κορίτσια, να πάνε τα παγούρια τους στην όχθη του Βόλγα για να τα γεμίσουν. Όταν η σοβιετική πλευρά συνειδητοποίησε τι συνέβαινε, οι στρατιώτες του κόκκινου στρατού άρχισαν να σκοτώνουν τα παιδιά που εκτελούσαν αυτές τις αποστολές.